climate change is not a problem for another generation, not anymore. Power plants are the single biggest source of the harmful carbon pollution that contributes to climate change. Το πρόβλημα είναι επίγον. Η σταθμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπαράκ Ομπάμα ξεκίνησε μια καμπάνια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της περιβαλλοντικής ρήπανσης με αυτό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος την Κυριακή. Στην τελική εκδοχή του σχεδίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θέτει στόχους που είναι πιο φιλόδοξοι σε σχέση με εκείνους που παρουσιάστηκαν στην αρχική μορφή του σχεδίου πέρυσι τον Ιούνιο. Βασική στόχευση, η μείωση κατά 32% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Στην πρώτη εκδοχή του σχεδίου προβλεπόταν μείωση κατά 30%. Εάν το σχέδιο υλοποιηθεί, το ποσοστό του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να μειωθεί από 39% που ήταν το 2014 σε 27% το 2030, σύμφωνα με την επικεφαλής της Υπηρεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Ο άλλος βασικός στόχος είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιωλική. Η δέσμευση που υπάρχει είναι να αυξηθεί το ποσοστό αξιοποίησής τους στο 28% έως το 2030. Όμως, για τον Μπαράκ Ομπάμα, η μάχη θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αντιμετωπίζει σοβαρές αντιδράσεις στο ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο που υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές θα φέρουν αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλά ανώτατα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο ήδη απειλούν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να ακυρώσουν το σχέδιο του Μπαράκ Ομπάμα.